άνθρωπο. Έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, ο οποίος εκτός ότι μας κάνει παρέα πάρα πολλά χρόνια, έχω χάσει και το λογαριασμό. Εγώ νομίζω ρίξτε. Καμιά δεκαπενταριά πρέπει να κάνει την ίδια εκπομπή. Παραπάνω. Αποκλείεται. 13 χρόνια είμαι εδώ. Αποκλείεται. Πόσο να είναι, ρε Βίκη, που δεν με αφήνει να ολοκληρώσω την εισαγωγή μου. Πόσα χρόνια. Κοίτα, εγώ και με τον προηγούμενο τίτλο την ίδια εκπομπή λέω. Με συγχωρείς. Είναι δικιά σου και είναι η εκπομπή σου. Δεν αλλάζει για μένα. Το αλλάζει όνομα, δηλαδή και εγώ. Πριν λεγόμουν ο πρωινός καφές. Μετά λεγόμουν καφές με την Ελένη. Μετά Ελένη. Η εκπομπή μου είναι αυτή. Συγκεκριμένη εκπομπή. Το είδος, ναι, είναι 14η χρονιά με το θέτεις έτσι. Έτσι το θέτω, παιδί μου. Έχεις δει κανέναν άλλο να το κάνει. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το κάνει. Είναι τόσο ταυτισμένο με σένα. Και είναι τόσο πολύ ταυτισμένο με σένα. Τι λένε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Άκου, εσύ μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Αυτό όμως έχει γράψει τόσο πολύ με σένα, ναι. Που δεν νομίζω ότι εύκολα κανείς μπορεί να αυτό, το κάνει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Τουλάχιστον όχι έτσι πως το κάνω εγώ. Δεν θα τους αρέσει όπως θα το δούνε. Γιατί ξέρεις, όταν συνηθίσεις σε κάποιον άνθρωπο, σε ένα είδος που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος, έτσι. Και δηλαδή τέτοια επιτυχία, έτσι. Μπορεί έχει να γράψει στο μυαλό μας, δηλαδή, πολύ. Να κάνει, ας πούμε, κάποιος άλλος από την Αγγελική, την Νικολούλη, την έρευνα. Με τίποτα. Δεν μπορείς. Κανένα. Ναι. Όπως το λες. Είναι ταυτισμένα κάποια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι και η Αγγελική δεν έχει κάνει άλλα πράγματα στη ζωή της. Και εγώ δεν έχω κάνει. Έχεις κάνει και πάρα πολλά. Τα πάντα. Και πάρα τα πάντα. Πολλά. Αλλά αυτό, αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή, αυτή η εκπομπή η οποία. Με άγνωστους πρωταγωνιστές νιώθουμε τέτοια συγκίνηση και μπαίνουμε στις ζωές ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε, δεν θα ξαναμάθουμε τα νέα τους, ποια είναι η συνέχειά τους, αλλά πολύ εκείνη τη στιγμή, αυτό το τέταρτο, ζούμε μαζί του μια ολόκληρη ζωή. Ναι, γιατί ακριβώς ξεδιπλώνεται όλη η ζωή αυτού του ανθρώπου μέσα στο μισάωρο. Είναι όπως το λες. Πάντως, Βίκη, να σου πω κάτι, και εσύ έχεις αλλάξει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δεν είσαι η ίδια μέσα στην εκπομπή. Θα ήταν πολύ κρίμα να μην είχα αλλάξει. Γιατί το να μην αλλάζει σημαίνει ότι δεν εξελίσσεσαι. Ναι. Εγώ χαίρομαι να βλέπω αλλαγές στους ανθρώπους. Και τώρα προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Ξέρεις, είναι ένα πολύ σχετικό θέμα. Αλλά η αλλαγή από μόνη της ενέχει και την εξέλιξη. Και σημαίνει ότι εξελισσόμαστε όσοι αλλάζουμε. Και να αλλάζουμε απόψεις είναι ωραίο, γιατί προχωράμε, μαθαίνουμε, κάνουμε βήματα. Το να μένει στατικό είναι λάθος. Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια αφήνεις τον εαυτό σου, που εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει στην τηλεόραση να είναι ανθρώπινοι παρουσιαστές, που εννοώ αυτούς που τους ξέρουμε καλά, έτσι. Ναι, 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 ναι. Χρόνια μαζί τους. Μ' αρέσει να είναι ανθρώπινοι. Μ' αρέσει να τους βλέπω να μου εκφράζουν τα συναισθήματά τους, όχι με λόγια, με εκφράσεις. Με το φρύδι μπορεί να κουνηθεί, το μάτι μπορεί να κοκκινήσει. Δεν χρειάζεται να μου πεις πολλά. Αλλά μ' αρέσει να νιώθω ότι νιώθεις και εσύ ό,τι νιώθω κι εγώ. Ότι εσύ δεν είσαι από κάπου αλλού, δεν νιώθεις τίποτα, είσαι μέσα σε κάτι που. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Εννοείται. Όχι, καλά. Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δεν θα είχε διάρκεια αν εγώ δεν έμπαινα μέσα στο συνέστημα. Πρώτα δεν περνούσε από μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρώτα γίνομαι εγώ ένα με την ιστορία. Παίρνω εγώ αυτή τη δόνηση που έχουν οι άνθρωποι που έρχονται εκεί και αυτό μετά διοχετεύεται και στο κοινό. Αλλά το βιώνω το συνέστημα, το βιώνω με όλη μου την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Διαφορετικά, νομίζω δεν θα ένιωθε κανένας ίσως τόση ένταση, όπως λένε οι άνθρωποι, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Και δεν θα είχε και διάρκεια αυτή η εκπομπή. Δεν θα έχει αυτή την εξέλιξη. Πάντως έχει μπροστά τις χρόνια τέλειωτα. Έλα μωρέ Βίκη τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Τι είναι αυτά που λες. Κοίταξε να σου πω. Όσο κάνουμε κάτι που έχει για μας μια αρτιότητα και μας δίνει μια πληρότητα, μπορούμε να το κάνουμε, να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όταν νιώσουμε ότι κάτι δεν μας πηγαίνει στη δόνηση που πρέπει, πρέπει να το σταματάμε. Εγώ ακόμη νιώθω καλά. Και θέλω να σταματήσω να το κάνω πριν να βαρεθεί ο κόσμος. Ελπίζω να το πάρω το μήνυμα εγκαίρως. Από τον Μα κόσμο. Τι να βαρεθεί. Δεν ξέρω. Αυτό δεν τελειώνουν οι ιστορίες. δεν τελειώνουν αυτά που ακούμε κάθε φορά και λέμε τι άλλο. Τι αυτό άλλο. Το λέω κι εγώ. Λέω αποκλείεται να έρθει τώρα κάτι. Και κάθε φορά έρχεται κάτι με ξεπερνάει. Κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο συγκλονιστικό. Αναρωτιέσαι ποτέ, ρε παιδί μου, κάποιοι από αυτούς έχουν πολύ στρωτές ζωές. Και λες, ρε παιδάκι μου, τώρα γιατί πάει να το ψάξει. Μπορεί να στεναχωρηθεί με αυτό που θα ακούσει ή που θα δει στη συνέχεια. Μπορεί να μην είναι έτσι όπως το ονειρεύεται. Ναι. Πολλές φορές έχει συμβεί. Πώς το κάνεις. Στρωτές ζωές να ταραχθούν από μια αλήθεια. Ναι. Πλην όμως είναι η αλήθεια. Η αλήθεια πάντα σε προχωράει. Και πλέον ας ξεκουνηθούμε από τη βολεμένη μας ζωούλα. Ας μάθουμε να ακουμπάμε τις αλήθειες μας. Γιατί μόνο αυτές μας προχωράνε. Βρε Βίκη, εγώ ξέρεις τι περιμένω πια.
Τι να σου στείλουν εσένα ένα πακέτο, ένα γράμμα, κάποιος να συζητήσει. Να με ζητήσει. Ναι, θέλω να σε δω σε κόντρα ρόλο. Πολύ θα το ήθελα να το δω αυτό. Άμα έρθει, άμα το κάνω. Θα το δεχόσουν όμως, εννοείται. Να συμβεί. Βέβαια. Αστείευεσαι. Εγώ θέλω να ζω τη ζωή μου. Είναι μια δημόσια εξομολόγηση. Ό,τι και να πει. Ναι, γιατί λίγες έχω κάνει. Και για ένα ευχαριστώ να σε καλέσουν, να θέλει να σου μιλήσει κάποιος. Δεν πάει να είναι μια δημόσια εξομολόγηση. Κοίταξε, με το δημόσιο κομμάτι δεν έχω πια θέμα. Εντάξει, η δουλειά μας έχει μια δημόσια εκφορά. Και εσύ και εγώ κάνουμε τηλεόραση πάνω από 20 χρόνια. Κακά τα ψέματα. Εγώ την ξεκίνησα την ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα. Από την TV 100. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Ήταν το πρώτο ελεύθερο κανάλι που εξέπεμψε. Ήμουν η πρώτη παρουσιάστρια ειδήσεων στο πρώτο ελεύθερο κανάλι πριν της κρατικής τηλεόρασης. Δέχθηκα ποινική δίωξη γι' αυτό. Γιατί? Γιατί τότε υπήρχε καθεστώς τηλεκρατίας. Ήταν παράνομο. Του κούβελα το κανάλι που λέγανε τα μάτια του Αρκουδέα που τα έστειλε τα μάτια. Εγώ είμαι στο ραδιόφωνο όταν ήρθε τα μάτια απ' έξω. Εγώ σου λέω ξεκίνησα. Μετά 6 μήνες από τη TV 100 ήρθε ο Αντένα και έκανε εκπομπή και μετά το Μέγκα. Καταλαβαίνεις. Έχω φάει τηλεόραση με το κουτάλι. Πράγματι πολύ. Μην κοιτάς που είμαι low profile, γιατί κάνω πολύ συγκεκριμένα βήματα και σιγά σιγά και σκαλοπατάκι, σκαλοπατάκι. Δεν μ' αρέσουν οι εκτοξεύσεις, δεν έχουν διάρκεια. Η εκτόξευση πάντα κρατάει λίγο. Το ανέβασμα της σκάλας αργά και σταθερά μπορεί να σου δώσει μια διάρκεια. Υπάρχει κάτι που να σε έχει ιντριγκάρει, κάτι που να σκέφτεσαι, κάτι που να έχεις ακούσει, που να έχεις πει, ρε παιδί μου, εγώ αυτό θέλω να το κάνω. Στην τηλεόραση μιλάω. Ναι, για τηλεόραση, κατάλαβα τι λες. Όχι απαραίτητα όμως σαν παρουσιάστρια. Σε σύριαλ θα έπαιζες. Ναι, ευχαρίστω. Γιατί το βλέπεις σαν πλάκα. Πες την αλήθεια. Το βλέπω σαν πρόκληση. Σαν πρόκληση. Σαν επαγγελματική πρόκληση, σαν κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά νιώθεις ότι, δεν νιώθεις ότι κρίνεσαι εκεί, ενώ σε αυτό κρίνεσαι. Και εκεί θα κρυθώ. Ένιωσε. Έλα τώρα. Εμένα, το ξέρεις πολύ τώρα, καλά, με περιμένουν όλοι με τα καλά μήκο στη γωνία. Νομίζω να με για όλους μας παίζει το ότι θα κρυθούμε βεβαίως και αυστηρά και σκληρά και καμιά φορά άδικα. Και πολύ σωστά, γενικώς όλα παίζουν. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Όταν είναι η δουλειά μας αυτό, σου λέω η δημόσια έκθεση, τα περιμένουμε και όλα. Και τις άδικες κριτικές και τις καλοπροαίρετες και εντάξει, να κάνουμε, στο παιχνίδι είναι όλα. Αλλά θα έπαιζα πολύ ευχαρίστω σε ένα σύριαλ και το έχω ήδη πει δηλαδή σε κάτι κουβέντες ότι εγώ θα το έκανα αυτό. Έχω παίξει σε ταινίες, έτσι. Στο φεστιβάλ κινηματογράφου και στη Θεσσαλονίκη που έχουν προβληθεί. Βίκυ, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Γιατί είναι, παιδί μου, κακό είναι. Να σου λέω κάθε φορά που έχουμε και κάτι καινούριο, μην γινόμαστε βαρετοί. Ελένη μου. Εμείς οι δύο δεν θα γίνουμε ποτέ Βίκυ. Γι' αυτό, κάθε φορά να σου λέω και κάτι. Έχεις παίξει, βέβαια. Στο κυνήγι του λαγού ήταν το ένα και το άλλο δεν θυμάμαι καν πώς λεγόταν. Είχες τρακ, φοβόσουν. Κανένα. Αναγεννήθηκα για να κάνω. Καταρχάς, έχω ιδρύσει τη θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ήμουνα τα ιδρυτικά μέλη. Οπότε. Βίκυ μου, τι δεν έχεις κάνει. Νομίζω πολύ λίγα πράγματα δεν έχω κάνει. Θέλω να πάω στο Θιβέτ. Δεν το έχω κάνει ακόμη, ελπίζω να τα καταφέρω. Υπάρχει πραγματικά ένα ταξίδι που θα ήθελες να κάνεις. Ναι, αυτό. Να πάω στο Θιβέτ. Θα μπορούσες να πας μόνη σου να κάνεις ένα ταξίδι μεγάλο. Εννοείται. Το Θιβέτ για να πας μόνος σου, δεν είναι για να πας με παρέα. Ούτε μάλλον έναν άνθρωπο με κανέναν. Εκεί θέλει εσωτερικότητα, δεν θέλει ανάλωση σε συνομιλίες και σε συναναστροφές. Θέλει να μπεις βαθιά μέσα στον εαυτό σου για να μπορέσεις να τον προχωρήσεις. Άσε τώρα τα υδροχώστηκα τα δικά μου, πες κάτι άλλο. Για να σε τρελάνε τον κόσμο λίγο. Τώρα. Όχι, όχι. Όχι, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λες, αλλά θέλω να σε πάω και σε λίγο ερωτησούλες να παίξουμε λίγο. Αλλά θέλω αλήθειες. Έχεις δεχτεί διαδικτυακό φλερτ? Διαδικτυακό, εγώ δεν έχω Facebook, θέλω να σου πω. Ούτε εγώ. Ωραία. Δεν μπορεί όμως να μην έχεις κάτι άλλο. Έχω δεχθεί από το Instagram, εντάξει, πολλές φορές. Απαντάς? Όχι, βέβαια. Εντάξει. Ποτέ. Γράφονται και ακραία πράγματα. Όχι, δεν μιλάω για τα ακραία. Μιλάω για τα. Όχι, εννοείται, αυτά τα σβήνουμε όλοι. Εννοώ τα πιο. Τα πιο χαρτωμένα. Όχι, όχι. Κάνω ένα like, ας πούμε, κάτι γλυκό και κομψό και διακριτικό. Εντάξει, αλλά λέγονται και βλακίες. Εντάξει, εννοείται. Έχεις βρεθεί στην ανάγκη να απομακρύνεις μια τοξική φίλη ή φίλο? Δεν έχει σημασία. Και το έχω κάνει. Ναι. Βέβαια, και δεν θα σταματήσω να το κάνω όσο χρειάζεται. Πες μου πόσο διαφορετικά νιώθεις μετά. Δηλαδή, νιώθεις ότι καλά έκανες που το έκανες, γιατί να. Λοιπόν, αυτό, εκείνο, εκείνο. Όσο πιο πολύ αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, γιατί το έχω ψάξει και το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, ειδικά φέτος. Και όσο πιο πολύ έχουμε αυτογνωσία και αγαπάμε αυτό που είμαστε. Αυτό με το οποίο ήρθαμε, αυτό που εκφέρουμε, αυτό που μπορούμε, όσο εκεί που φτάνουμε,
και το μεταφέρουμε αυτό στον κόσμο βάζοντας τα όρια μας. Γιατί αυτογνωσία και αποδοχή σημαίνει και οριοθέτηση. Mm. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, όλο, σου δίνει τη δύναμη να διώξεις ανθρώπους που δεν σε σέβονται ή που δεν ταιριάζουν με τη δική σου συχνότητα. Πώς ταιριάζουν όμως λίγο πριν? Γιατί σου άλλη εσύ δόνηση. Mm. Καταλαβες. Γιατί είπαμε, οι άνθρωποι οφείλουμε να αλλάζουμε. Για κάποιο λόγο ήρθαμε, για μια διαδρομή. Αυτή η διαδρομή δεν μπορεί να είναι στατική, δεν είναι στάση, είναι διαδρομή. Άρα λοιπόν έχεις αλλαγές μέσα σε αυτή την φάση όλη. Όταν εσύ αλλάζεις, έλκεις άλλους ανθρώπους, άλλης ποιότητας ανθρώπους. Και όταν αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν ξεμείνει κάποιοι άνθρωποι στο περιβάλλον σου που μολύνουν τις δικές σου ποιότητες, ο αυτοσεβασμός σου σου επιβάλλει να τους απομακρύνεις. Όχι να κάνεις φασαρίες και καυγάδες. Mm. Όχι απαραίτητα. Να τους απομακρύνεις. Γιατί έτσι σε σέβεσαι. Και έτσι θα σε σέβονται και οι άλλοι. Ωραία τα λέει η Βίκη. Διαφημίσεις. Και συνεχίζουμε.